Τι κάνετε, παιδιά? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, παιδιά, ο τίτλος δεν είναι ψέμα. Το έχω πιστέψει, παιδιά. Θα μπω Survivor. Λοιπόν, παιδιά, πριν από λίγες μέρες ένας από εσάς στο Instagram μου έστειλε αυτό εδώ το πράγμα, το βάλω από εδώ πέρα, το οποίο είναι το έντυπο αίτησης για το τηλεοπτικό πρόγραμμα Survivor. Είναι για τη δεύτερη σεζόν του Survivor. Και αποφάσισα πως ναι, θα πάω. Γιατί τι παραπάνω έχει από μένα ο Μπο, ο Χανταμπάκης, ο άλλος πως λέγεται, το έχω πάρει, παιδιά, απόφαση. Θα γίνω, oh my god, άμα τη χαλάσω την παλέτα της Άννας. Λοιπόν, φαίνεται, oh, καλό. Θα γίνω όπως έλεγα, Survivor. Ωε, τι κάνω με τη ζωή μου? Ναι, θα γίνω, η παλέτα είναι της Two Faced. Λοιπόν, θα γίνω Survivor που λέτε. Μου μείνε λίγο, τι να το κάνω, το βάλω εδώ, κάνω ένα κύκλο. Ωραία, θα γίνω Ινδό Survivor. Έλα, βγες να πούμε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Πέρα πλάκα, παιδιά, τώρα πάρα πολύ από εσάς ειλικρινά μου το λέγατε. Ελπίζω να με τρολάρα τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά ναι, νομίζω ειλικρινά μου λέγατε πως θέλετε να πάω Survivor. Έχουν ανοίξει, παιδιά, θέση για το Survivor και ζητάνε ανθρώπους να πάνε Survivor. Οπότε, γιατί να μην πάω εγώ Survivor? Επειδή, παιδιά, ακόμα δεν είμαι σίγουρος αν μου κάνετε πλάκα ή όχι, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αμέσως τώρα άμα όντως θέλετε να με δείτε στο επόμενο το Survivor. Ειλικρινά, περιμένω, γράφτε. Ναι, γράφτε. Οκ. Okay. Οπότε, την έχετε δει, παιδιά, τη φόρμα. Κάτσε, θα κάνω πιο εδώ, θα τη βάλω εδώ. Ωραία. Την έχετε δει, παιδιά, τη φόρμα. Να πάω να τη συμπληρώσω μια γρήγορη. Γιατί δεν είναι κάτι για μένα. Δεν ζητάνε και πολλά. Λοιπόν, πάμε. Βασικά, ξέρεις τι, κάτσε, θα πάω από εδώ πέρα, γιατί από εκεί θα κοιτάω ούτως ή άλλως. Οπότε να φαίνεται ότι κοιτάω τη φόρμα και καλά. Εντάξει, ωραία. Πρώτα απ' όλα, οι καλούλιδες ρωτάνε ονοματεπώνυμο. Εύκολο, δεν είναι κάτι. Easy Purple. Τι, Easy Purple λέγαμε. Τι εννοείς? Εντάξει, εύκολο, ξεκινήσαμε μια χαρά, ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν θα βάλω το προσωπικό μου email. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σας δείξω το προσωπικό μου email. Θα το κάνω με blur, οπότε να μην το βλέπετε. Τι φίλο είμαι? Φίλο με ύψιλον θα εννοεί αν είμαι άντρας ή γυναίκα. Αν ναι, το λέει δίπλα. Δεν είμαι χαζός. Γιατί αμενούσε αν έχω φίλους. Γενικά δεν έχω φίλους. Οπότε θα βάλω. Είναι άντρας. Πω, και είχα αγχωθεί, ρε φίλε. Εντάξει, κομπλέιν. Ύψος ζητάει. Εντάξει, δεν είμαι κοντός, οπότε. Λοιπόν, νομίζω είμαι 1,82. Κάπου εκεί είμαι, 81. Θα βάλω 82. Μετά τι ζητάνε. Oh shit. Ζητάνε βάρος. Λοιπόν, κάτι πρέπει να σκεφτώ, κάτι πρέπει να σκεφτώ. Λοιπόν, επειδή ζητάει βάρος, δεν λέει το βάρος μου. Οπότε θα βάλω το βάρος. Να σκεφτώ τη Άννα. Ωραία, μια χαρά, 120 κιλά. Ωραία, λοιπόν. Αριθμός κινητού τηλεφώνου. Oh my god. Λοιπόν, και αυτό, παιδιά, πρέπει να βάλω μια μπάρα να μην το βλέπετε. Oh Jesus Christ. Λοιπόν. Okay. Ρε φίλε, τι ζητάνε, ρε φίλε? Σε λίγο θα μας δείσουν και το σταθερό, δηλαδή. Επόμενο. Τηλέφωνο οικίας. Το σταθερό μου θέλουνε. Δεν το θυμάμαι καν. Άννα, πες σταθερό μία. Δεν το ξέρω. Α. Nice. Μισό να πάρω τη μάνα μου μία. Άντε, μαμά, σήκωσε το. Σήκωσε το. Μαμά, Easy Purple. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να. Περιμένω. Έλα, μα. Έλα, παιδί μου, στο γιατρό. Α, στο γιατρό είσαι. Α, τέλεια. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι. Επειδή παίρνω μέρος στο επόμενο Survivor και πρέπει να βάλω το σταθερό μου, μου το λες μία. Μιλάκα κάνεις το, δεν το ξέρω απ' έξω. Αν δεν μου το πεις στα επόμενα 3 δευτερόλεπτα, δεν θα μπω στο επόμενο Survivor. Πες το μου γρήγορα. 3, 2, α, μαμά! Κώστα, τελείωνε. Μόλις έχασα την ευκαιρία μου να μπω στο Survivor. Καλύτερα. Τι εννοείς καλύτερα? Είσαι τρελό. Όχι. Λοιπόν, να σου πω, επειδή με νευρίαζες, θα σε κλείσω τώρα. Άντε, καλό να έχεις πολύ καλή ώρα με το γιατρό σου εκεί πέρα. Γεια. Έλα, και. Χαίστηκε, η ίδια με μάνα. Μάλλον θα είναι επειδή με αγαπάει και δεν θέλει να φύγω μακριά της, να πάω να μείνω κάτι μήνες στο Survivor εκεί πέρα. Μάλλον αυτό θα είναι. Οπότε τώρα για το σταθερό δεν ξέρω. Θα βάλω αυτό που θυμάμαι από ένα προηγούμενο σπίτι μου. Okay. Επόμενο, πω, έχω αγχωθεί με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τηλέφωνο εργασίας. Τι εννοείς? Αυτό το έχω σε copy paste από πριν γιατί το έλεγα. Ορίστε τώρα το τηλέφωνο εργασίας μου. Να μην ξεχάσω να το βγάλω και αυτό να μην το βλέπετε. Ωραία. Επόμενο, όρυφη. Α, πόλη. Έλα, εύκολο. Είμαι στην
που είμαι Ξάνθη. Όχι, όχι, Αθήνα. Αθήνα δεν είμαι, ναι. Διεύθυνση κατοικίας! Oh shit! Τη διεύθυνσή μου θέλουνε. Σκέψου. Θα βάλω τη Άννα. Ωραία. Θα βάλω τη Άννα, μισό. Τρεις παρ. Οχ, μη βλέπετε, παιδιά! Έλα, κάνε το έτσι. Easy, εσύ τώρα που θα κάνεις editing, κάνε έτσι. Ωραία. Όχι, έτσι. Πραγματικά, παιδιά, με όλες αυτές τις πληροφορίες που βάζω τώρα μέσα, ελπίζω να μην ξεχάσω να τα βγάλω, να μην τα βλέπετε. Oh my god. Ημερομηνία γέννησης. Α, για πείτε μου, παιδιά, ξέρετε πότε γεννήθηκα. Να μην ξεχνά να μου στέλνει τα δωράκια μου. Λοιπόν, γεννήθηκα. Όσοι ξέρετε, γράφτε τώρα. Περιμένω. Γράφτε το, να δω ποιοι είναι πραγματικοί fans. Να δω ποιοι είναι πραγματικοί fans, λοιπόν. 16 Μαΐου 1900. Που είναι, να το, 94. Τόπος γέννησης. Όμα, έλα, βαρετά είναι αυτά. Λοιπόν, έλα, θα βάλω Αθήνα. Χέσε με τώρα. Ωραία, τώρα ήρθαμε, παιδιά, στα καλά. Λοιπόν. Ποιο είναι το επάγγελμά σας? Θα βάλω, παιδιά, το πραγματικό μου επάγγελμα είναι να είμαι YouTuber. Στην ουσία, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Εκπαίδευση. Έχω εκπαιδεύσει τον σκύλο μου. Μπορεί να κάνει τον πεθαμένο, τι εννοείς? Οικογενειακή κατάσταση. Έγκαμος, άγαμος, διαζευγμένος, παύλα ή. Θα πατήσω αγαμός γιατί το φοβήθηκα λίγο αυτό τώρα, λοιπόν. Ναι, έχετε παιδιά? Όχι. Εάν ναι, πόσα? Λοιπόν, εγώ έβαλα όχι, αλλά στο αν ναι, πόσα θα βάλω ότι εγώ είμαι το παιδί. Αυτό θα έλεγε Άννα, οπότε. Ξέρετε παιδιά, σε κάθε κατάσταση σκέφτομαι τι θα έλεγε Άννα. Τις περισσότερες φορές ήταν θα είναι βλακίες, αλλά τώρα θα έχει πλάκα, γι' αυτό το έβαλα. Γελάσαμε όλοι. Ξέρετε κολύμπι, με κλίμακα από το 1 έως το 10, τι βαθμό θα βάσατε στον εαυτό σας για την ικανότητά σας στην κολύμβηση? Λοιπόν, φιλαράκι, άκου, ξέρω παιδιά πάρα πολύ καλό κολύμπι, οπότε θα βάλω 11 τελεία, θα το παίξω σκληρός τώρα για να μην νομίζουν ότι είμαι κανένα πούσι. Λοιπόν, και θα γράψω το έχω. Εάν δεν με πάρουν παιδιά και έτσι, εντάξει τώρα, τι να πούμε. Το έχω, ρε. Λοιπόν, επόμενη. Καπνίζετε? Αν καπνίζετε, με ποια συχνότητα? Όχι, με καμία συχνότητα. Κατάλαβα. Ποια αθλήματα κάνετε? Αναφέρετε το επίπεδό σας. Right. Αυτό δεν ξέρω θα με βοηθήσει. Λοιπόν, θα βάλω το άθλημα που όλοι ξέρετε ότι κάνω. Παιδιά, ξέρετε τι άθλημα κάνω? Το ξέρετε. Μη. Φαγητό. Το επίπεδό μου. Πολύ. Καλά, παιδιά. Εντάξει. Τα αστεία μου σήμερα. Ποια? Ω, παιδιά, λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι. Μουα. Λοιπόν, ακούστε τι ρωτάνε. Γιατί θέλετε να συμμετάσχετε στο Survivor? Ακούστε. Instagram followers. Τελεία. Παιδιά, έχετε δει, παιδιά, πόσους Instagram followers έχουν όλοι αυτοί που πήγαν στο Survivor και δεν ήταν τίποτα? Όλοι οι μαχητές, ξέρω εγώ, που δεν ήταν διάσημοι, κάτι τέτοιο. Τι πράγμα είναι αυτό, τα βλέπετε? Δηλαδή, τι φάση? Οπότε θέλω να πω Survivor, πας και μεγαλώσω λίγο στους Instagram followers, να πούμε. Μέχρι και η Μαρία, η Μίσμα δεν έχει παραπάνω από μένα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά? Άμα δεν έχετε πάει να κάνετε follow στο Instagram, να πάτε τώρα να κάνετε follow, μπας και τους περάσουμε. Δεν νομίζω. Αλλά να πάτε να κάνετε για να τους περάσουμε. Easy Purple λέγομαι. Εντάξει, πηγαίνετε να κάνετε στο Instagram τώρα. Τώρα. Okay. Οπότε να γράψω. Θα γράψω Instagram followers. Bitch. Ποια προσόντα σας πιστεύετε θα σας βοηθήσουν στο Survivor? Ναι. Ξέρω εγώ. Είμαι αστείος. Όχι, αυτό δεν θα με πάρουν. Πως δεν είμαι. Σκέτο αυτό. Δεν ξέρω τι να βάλω, τι θα βάζεις ρε φίλε? Τι προσόντα έχω για το Survivor, ξέρω εγώ? Πεινάω όλη την ώρα. Fucking δεν αθλούμε. Τι να πω? Πώς δεν είμαι? Έβαλα. Δεν είμαι. Δεν είμαι. Ρε παιδιά, πραγματικά θέλω να μου γράψετε εσείς τι θα βάζατε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Είναι δύσκολο. Oh my god, η χειρότερη ερώτηση. Ακούστε τι ρωτάνε, παιδιά. Εξηγήστε το χαρακτήρα σας σε τρεις λέξεις. Πώς το κάνεις αυτό για μένα? Δεν ξέρω. Λοιπόν, το έχω. Λοιπόν, πρώτη λέξη. Easy. Κόμμα. Κόμμα. Purple. Κόμμα.
Κόμμα. Τρίτη λέξη. Oh my god. Μοβ. Σε περίπτωση που δεν ξέρουν αγγλικά. Παιδιά, τώρα τι να σας πω τώρα, deal with it, δεν υπάρχει γυρισμός. Τώρα θα πρέπει απλά να το συμπληρώσω όλο με τις βλακίες που μου έρχονται. Απλά μείνετε να δείτε τι θα γράψω. Sorry άμα σας έχω απογοητεύσει. Έχω απογοητεύσει και τον εαυτό μου. Εάν έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στο Survivor, σε τι θα δυσκολευτείτε περισσότερο ή λιγότερο? Oh my god! Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα το πάρω λίγο πιο προσωπικά, να το πω έτσι. Θέλω να αναπτύξω μία σχέση σε αυτόν τον άνθρωπο που θα διαβάσει αυτά που γράφω εδώ πέρα, που θα διαβάσει την φόρμα συμμετοχής μου. Λοιπόν, οπότε θέλω να τον φέρω κοντά μου να με νιώσει. Okay, τι θα γράψω όμως για να με νιώσει? Μαν μου, κόμμα. Το κόμμα βοηθάει πάντα. Λογικά θα πεινάω όλη την ώρα. Οπότε, ναι, αυτό. Με νιώθεις? Το κάνα προσωπικό, καταλάβα. Με νιώθεις? You feel me, bro? Είμαστε μπρος τώρα. Oh my god, δεν θα με αποδεχτούν ούτε στον αιώνα τον άπατα με αυτά τις βλακίες που γράφω. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ελπίζω να μην σπαταλάω το χρόνο μου. Δηλαδή, έλεος, πριν κάνω τη φόρμα, το είχα πιστέψει, λέω ναι, θα πάω. Και τώρα που συμπληρώνω τη φόρμα, είμαι σε φάση τι βλακίες γράφω. Δεν θα με πάρουν έτσι. Τέλος πάντων, προχωράμε. Oh shit! Λογικά αυτή θα είναι η πιο δύσκολη ερώτηση. Λοιπόν, λέει, εάν κερδίσετε το χρηματικό έπαθλο, τι σκοπεύετε να κάνετε? Η απάντηση που μου έρχεται με τη μία είναι make it rain, bitch. Αλλά άμα γράψω make it rain, μπορεί να όλος να μην ξέρει αγγλικά. Οπότε, να το γράψω στα ελληνικά. Ωραία, να το γράψω στα ελληνικά. Θα το κάνω να βρέξει. Τελεία. Καλά, παιδιά. Θα με πάρουνε. Ποια είναι η μεγαλύτερη τρέλα που έχετε κάνει μέχρι στιγμής? Oh shit. Θα το παίξω τώρα έξυπνος και cool. Ακούστε. Να πάρω συμμετοχή στο Survivor. Αυτό είναι διπλή εξυπνάδα, γιατί και έγραψα τη βλακία που έγραψα, αλλά και αντί για Survivor έβαλα Survivor και καλά. Oh, I don't give a damn. Δεν θα με πάρουν έτσι, το έχω πάρει χαμπάρι. Ποιο είναι το πιο άτυχο περιστατικό που σας έχει συμβεί? Νομίζω σκέφτηκα, λοιπόν. Θα το πάω και εδώ πέρα έτσι φιλικά και θα γράψω τίποτα, φίλε, όλα πόπα. Λοιπόν, πείτε μας κάτι ενδιαφέρον που περιγράφει το χαρακτήρα και την προσωπικότητά σας. Α, θέλει κάτι ενδιαφέρον για μένα. Τι ενδιαφέρον να βάλω? Λοιπόν, εύκολο ευκολάκι, ξέρω να φτιάχνω βίντεο. Τώρα το πόσο καλά ξέρω να τα φτιάχνω είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό, και να βάλω για κάτι άλλο. Λοιπόν, επίσης μου αρέσει το μοβ. Θα το συνεχίσω γράφοντας βασικά μου αρέσει πολύ. Πάμε επόμενο. Oh my god. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα σας έχει συμβεί? Συντακτικό λάθος. Ξεχάσατε να βάλετε ένα που. Πού σας έχει συμβεί? Όχι σας έχει συμβεί σκέτο. Σας την είπε ο Ίζη για κάτι που έχει να κάνει με γραμματική. Κοιτάξτε τι θα κάνω, παιδιά. Θα κάνω πολύ ροουστή. Λοιπόν, μισό, θα βάλω και τα γυαλιά μου τώρα που θα το βγάλω. Λοιπόν, ακούστε. Θα απαντήσω γράφοντας το λάθος τους. Δηλαδή, πού και ένα αστερίσκο. Ναι. Μαλάκα είμαι. Και η τελευταία ερώτηση, παιδιά, μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι. Ποια είναι η τελευταία τους ερώτηση? Θέλουν να ρωτήσουν οι τύποι. Ακούστε. Έχετε δηλώσει συμμετοχή ή συμμετάσχει σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές? Αν ναι, σε ποιες? Φιλαράκι! Δεν θα σου πω, γιατί ήμουν undercover και έχω κερδίσει εκατομμύρια ευρώ, αλλά κανείς δεν το ξέρει. Αυτό, παιδιά, by the way, για όσους έχετε μείνει εδώ πέρα στο τέλος αυτού του ηλίθιου του βίντεο, θέλω, παιδιά, να είναι το μυστικό μας. Έχω πάει, παιδιά, και έχω κερδίσει 1.000.000 ευρώ στο παιχνίδι. Οπότε θα βάλω μια παύλα, έτσι, βασικά πολλές παύλες, γιατί δεν θέλω να μάθεις.
Και το τελευταίο που θέλει είναι μια φωτογραφία, τσακ, απλά θα βάλω μια εδώ με την Άννα. Είμαστε πάρα πολύ κούκλοι, ωραία, αυτή θα βάλω. Κι άμα σας αρέσει, κι άμα δεν σας αρέσει να πάτε από εκεί πέρα που ήρθατε, εντάξει. Γιατί έτσι θέλω, λοιπόν. Με ρωτάει αν είμαι 18 και πάνω. Μερικοί θα λέγανε ότι δεν είμαι πάνω από 18. Αλλά είμαι, εντάξει. Ναι, συμφωνώ και με τους όρους, εντάξει, ναι, δεν είμαι ρομπότ, έλεος. Και να το στείλω. Τι να κάνω, oh my god, να το στείλω παιδιά. Oh fuck. Στην αρχή ήμουν σίγουρος ότι θα με πάρουν, αλλά τώρα δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα το στείλω. The fuck. Ναι, πάρτα. Oh, φορτώνη, παρακαλώ, περιμένετε. Το ότι σε 100 το βάλαν μπροστά από το μαλάκα τι ηλίθι. Yes, στάλθηκε. Oh my god, μπράβο, πήραμε την αίτησή σας. Αριθμός αίτησης 58.376. What the fuck, ειλικρινά έχουν στείλει 58.000 και άτομα. Είμαστε σοβαροί, oh my god, τι θα κάνω τώρα ρε φίλε. Καλά να μου πεις από την άλλη αποκλείεται να με πάρουν γιατί εντάξει είμαι και ο Easy Purple το ξέρουμε όλοι μας, εντάξει είμαι πάρα πολύ μεγάλη φίρμα. Τουλάχιστον είμαι πιο μεγάλη φίρμα από τους μερικούς από τους διάσημους που βάλανε. Τέλος πάντων. Anyway, παιδιά, τι να σου πω, ελπίζω να με πάρουνε. Θέλω να μου γράψετε από κάτω, παιδιά, μα σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάτσε να έρθω στη μέση πάλι. Γράψτε, παιδιά, από κάτω στα σχολεία, μα σας άρεσε αυτό το βίντεο. Και άμα θέλετε να κάνω και ένα άλλο παρόμοιο βίντεο σαν αυτό, να στείλω σε κάποιο άλλο. Δεν ξέρω, μου έρχεται κάτι στο νου μου. Δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς, θα σας αφήσω εσάς να μου πείτε κάτω στα σχολεία που θέλετε να στείλω πραγματική αίτηση για να πάω να παίξω. Να πάω να παίξω, να πάω να παίξω, ναι, ελληνικά. Anyway, όμως, παιδιά, αυτό το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, θα σας παρακαλούσα να αφήσετε το like σας, το σχολείο σας και να κάνετε ένα share γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και έχω δει τελευταία. Δεν κάνετε, παιδιά, share. Please, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο στο Facebook. Όπου θέλετε γενικότερα να βοηθήσετε το κανάλι μας εδώ πέρα, show να μεγαλώσουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά για σήμερα. Να είστε όλοι καλά και μέχρι την επόμενη φορά. Peace and love.